Τη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του πρώην Δημάρχου Δήμης Διονύση Γκοτσούλια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, νικημένος από σοβαρή ασθένεια. Σήμερα το απόγευμα στις 5 έγινε η κηδεία του στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού κάτω Αχαΐας. Η οικογένειά του, φίλοι, συγγενείς, εκπρόσωπο της αυτοδιοίκησης, αλλά και απλοί πολίτες πήγαν στο ναό για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια την τοπική αυτοδιοίκηση για πάνω από 30 χρόνια. Μάλιστα, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα σήμερα ήταν μεσίστιες, ενώ η κηδεία του Διονύση Γκοτσούλια έγινε δημοτική δαπάνη. Είναι, πιστεύω, πολύ πιο φτωχιά η τοπική αυτοδιοίκηση με το χαμό του Σάκη του Γκοτσούλια. Όταν ο Σάκης Γκοτσούλιας ήταν δήμαρχος και εγώ στο πρόγραμμά μου προεκλογικά ως νομάρχης είχα την κατεδάφιση αυθαιρέτων, ήρθε με επισκέφτηκε και μου λέει συμφωνώ εγώ για να καταδαφίσουμε τα 118 σπίτια που είναι στην παραλία της Αγαγιάς. Ήταν ο μόνος δήμαρχος ο οποίος δεν έβλεπε το πολιτικό κόστος, αλλά προσπαθούσε με τις ενέργειές του, με τη συμπεριφορά του, με τα προγράμματά του να πράξει το σωστό. Και έτσι με τη συνεργασία μας έδωσα εγώ την εντολή στην πολεοδομία να συντάξει τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, συντάξει τα πρωτόκολλα και μετά από ένα χρόνο με τη συνεργασία μας εδόθηκε η παραλία στους κατοίκους και στις Αγαγιάς αλλά και της Πάτρας, η οποία είναι μια παραλία πολύ καλή για να την πηγαίνεται ο κόσμος. Ο Διονύσης Γκοτσούλιας γεννήθηκε το 1955 στην Κάτω Αχαΐα. Το 1980 παντρεύτηκε τη Σπυριδούλα Καπερώνη, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, το Βασίλη και την Ευγενία, που του χάρισαν 5 εγγόνια. Ο Εκλοιπών εργάστηκε στη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και τον ΟΣΕ, ενώ το 1992 προσελήφθη στο νοσοκομείο του Ρίου. Ως άνθρωπος με όραμα και ανησυχίες, αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της ζωής του στην πολιτική, ως τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ως ηγέτης της περιοχής του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η πρώτη επαφή έγινε το 1986, όταν αποφασίζει να κατέβει στις εκλογές με το ψηφοδέλτιο του Δαμαλά και εκλέγεται κοινοτικός σύμβουλος. Το 1990 εκλέγεται πρώτος σε Σταυρούς δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Καράμπελα και αναλαμβάνει αντιδήμαρχος κάτω Αχαΐας την περίοδο 1990-1991. Το 1994 πήρε την απόφαση να ασχοληθεί ακόμη πιο ενεργά και αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος, όπου και εκλέγεται για πρώτη φορά δήμαρχος κάτω Αχαΐας. Στις εκλογές του 1998, ο Διονύσης Γκοτσούλιας θέτει υποψηφιότητα στο νέο Δήμο Δήμης και εκλέγεται δήμαρχος με ποσοστό 58%. Για τις επόμενες δύο τετραετίες, 2002 και 2006, επανεκλέγεται δήμαρχος Δήμης με ποσοστά 56% και 51% αντίστοιχα. Ο Κοτσούλας ήταν ο άνθρωπος που ήθελε τη συνεργασία. Δεν είχε καμιά σημασία αν εγώ ήμουνα σε κάποια άλλη πολιτική παράταξη από αυτή που ήταν ο Κοτσούλας. Είχαμε γίνει φίλοι. Συνεργασία σε ό,τι ήθελε. Μου ζητούσε πράγματα τα οποία τεκμηριωμένα μου τα έστελνε στην ομαρχία και εγώ δεν μπορούσα να πω όχι σε τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς μακάρι να έχουμε τέτοιους ανθρώπους που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση, που υπηρετούν την πολιτεία σαν τον Διονύση Γκοτσούλια. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις για το θάνατο του Διονύση Γκοτσούλια εξέδωσαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, η Διοικούσα Επιτροπή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Νέα Δυτική Ελλάδα Σπύρος Κεδαρέσης, ενώ το δικό του αντίο στο Διονύση Γκοτσούλια στέλνει μέσω της τηλεόρασης του Best και ο πρώην νομάρχης Αχαΐας Στάθης Αθανασόπουλος Ερέτης,
ο οποίος λόγω αντικειμενικών δυσκολιών δεν κατάφερε να παραστεί στην εξώδια ακολουθία.